αύριο, σήμερα δηλαδή, Πέμπτη, έτσι δεν είναι, κύριε Θεοχαρόπουλε, υπάρχει συνάντηση επίπεδο γραμματέων ΣΥΡΙΖΑ και ΔΙΜΑΡ. Θα μας τα πείτε, αλλά πριν, φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είχαμε μία απίστευτη πρόκληση των ΗΠΑ. Έγραψαν τα Σκόπια ως Μακεδονία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και αποχώρησε έξαλλος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός εξωτερικών, ο κ. Βενιζέλος. Και θέλω, κ. Κουμουτσάκο, ένα σχόλιο γι' αυτό. Μακεδονία, νομίζω ότι αυτή η κίνηση των ΗΠΑ, που βεβαίως αφορά το τυπικό της διαδικασίας, δεν είναι αλλαγή θέσεως του ΝΑΤΟ, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Η θέση του ΝΑΤΟ παραμένει αυτή που η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση εξασφάλισε το 2008. Δηλαδή, η θέση της συμμαχίας είναι ότι για να υπάρξει ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, πρέπει πρώτα να έχει λυθεί το ζήτημα του ονόματος. Είναι προϋπόθεση η επίλυση με τρόπος αμοιβαίο αποδεκτό, είναι προϋπόθεση για ένταξη των Σκοπίων. Αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο είναι άκρως ενοχλητικό και προκλητικό, αφορά μια διαδικασία. Δεν θέλω να πιστέψω. Πρώτα απ' όλα, ορθώς διαμαρτυρήθηκε αποχωρώντας ο Υπουργός των Εξωτερικών, αλλά δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι προήμιο επιχείρησης ή προσπάθειας των ΗΠΑ να μεταβάλουν την ομόφωνη απόφαση του ΝΑΤΟ που ισχύει χωρίς κανένα πρόβλημα από το 2008 μέχρι και σήμερα. Δεν μπορώ να ξέρω τη σκοπιμότητα. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει ορισμένες φορές που έχει γίνει από αυλεψία του πρωτοκόλλου, αλλά εδώ επειδή μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες που ουσιαστικά ήταν και αυτοί που υποδέχθηκαν τη συνάντηση του ΝΑΤΟ, οι κοδεσπότες, νομίζω ότι είναι περισσότερο σοβαρό από μια αυλεψία. Πάντως, το ουσιαστικό είναι ότι δεν συνεπάγεται και δεν είναι αλλαγή θέσεως του ΝΑΤΟ που ομόφωνα έχει ληφθεί το 2008 λόγω της τάσης που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση εκείνη την περίοδο, που είναι λύση πρώτα για να μπουν μετά. Χωρίς λύση δεν θα υπάρξει ένταξη. Κύριε αυτή η θέση παραμένει. Ο κ. Βενιζέλος έστειλε και επιστολή διαμαρτυρίας στον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Κέρι. Ορθώς έκανε. Αυτό είναι λογικό. Αλλά η θέση δεν αλλάζει έτσι. Εμείς πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μία υποχώρηση της εμφάνισης της Ελλάδας σε όλα τα Βαλκάνια, αναλαμβάνουν από μόνοι τους και κάνουν πια δουλειές. Mm-hmm. Υπήρξε σύσκεψη για τα Δυτικά Βαλκάνια και υπήρξε και ενθάρρυνση να είναι κόμβος η Αλβανία. Δεν τα αποσυνδέω αυτά από τη στάση που κράτησαν σε επίπεδο πρωθυπουργών όταν ο Ράμα έκανε εκείνη την πρόκληση. Mm-hmm. Πάντα οι ενθαρρύνσεις παίζουν ένα ρόλο και εκεί πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά ότι η ευθυγράμμισή μας η Ευρωατλαντική δεν δικαίωσε ποτέ τον καλό μαθητή. Δικαίωσε αυτόν ο οποίος στα εθνικά θέματα θέτει ζητήματα, όρια κλπ. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη σχολή από ό,τι φαίνεται στην εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Βεβαίως πολύ καλά έκανε και αποχώρησε ο κύριος Βενιζέλος, έτσι για να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά την ίδια στιγμή λέω ότι και η ενθάρρυνση των Σκοπιανών σε διάφορα επίπεδα γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχει κάποια πλάτη κάθε φορά. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του ονόματος, είναι όλα τα λυτρωτικά, έτσι, τα συνταγματικά και τέτοια κλπ. Αλλά λέω ότι υπάρχει μια υποβάθμιση ελληνική και στα Δυτικά Βαλκάνια και αυτό που είναι, ίσως είναι και πιο επίκαιρο, υποδεχόμαστε την αντιπροσωπή Νταβούτογλου αυτές τις μέρες σε μεγάλο υπουργικό συμβούλιο. Νομίζω ότι με τις παραβιάσεις που γίνονται και με τον Μπαρμπάρος στα νότια της Κύπρου είναι μια χρονική στιγμή που είναι λάθος αυτό. Δηλαδή είναι μια κανονικοποίηση σχέσεων την ίδια στιγμή που δεν είναι κανονικά τα πράγματα. Θα μου επιτρέψετε και θα να έπρεπε, σας πω... Να σας πω μια γνώμη για να το τελειώσω. Και θα έπρεπε, νομίζω εκεί, ότι παρόλο ότι πάντα πρέπει να υπάρχουν οι ανοιχτοί διαβλοί, αν είναι αυτό το θέμα, σε επίπεδο επικοινωνιακό, όταν οι άλλοι κάνουν πραγματικά βήματα, εμείς του να λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα, είναι λάθος. Και στη συνάντηση Βενιζέλου Τσίπρα, αν υπήρχε ένα, να το πω, θέμα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, είδαμε ότι είναι άκερο και άτοπο, γιατί δεν δίνουνε αυτές οι συναντήσεις όταν διαχειρίζονται παραβιάσεις, προβλήματα στην Νότια Κύπρο κλπ. Έτσι. Ναι, κύριε Κομψά. Εγώ άκουσα τη θέση που μόλις εκφράστηκε από πλευράς του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω ότι εγώ, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής που έγινε πριν περίπου 15 μέρες, άκουσα την εκπρόσωπο στο πολύ σημαντικό αυτό όργανο διαμόρφωσης και οικοδόμησης συνένεσης στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που συγκαλείται όταν απαιτούν οι περιστάσεις, όταν είναι κρίσιμες δηλαδή, από τον Υπουργό των Εξωτερικών. Στο τελευταίο λοιπόν συμβούλιο, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, η θέση της κυρίας Βαλαβάνη στο συγκεκριμένο θέμα που εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ ήταν
ότι εμείς είμαστε υπέρ του να γίνει η συνάντηση. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Σε αυτό υπάρχουν αυτό, πρακτικά. Σε... Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μα σας παρακαλώ τώρα. Όχι, με αμφισβητείτε. Κάθομαι δίπλα στην κυρία Βαλαβάνη στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Την επόμενη μέρα που είχαμε Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, το ξανατοποθετήθηκε έτσι η κυρία Βαλαβάνη και είπε ο κύριος Βενιζέλος ότι βεβαίως καταλαβαίνω τη θέση σας. Εγώ μπορεί να την κατάλαβα λάθος, γιατί υπάρχουν πρακτικά. Έτσι, και είναι και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν άλλαξε από αυτό σε σχέση, σε σχέση με αυτό που άκουσα. Συμφωνείτε με το όνομα το Σκοπείο για Μακεδονία? Ανοιχτά, ξεκάθαρα. Όταν λέτε προϋπόθεση η επίλυση της ονομασίας. Μισό λεπτό, συμφωνείτε. Έτσι. Πρέπει να μας πείτε και ποια είναι η θέση σας ξεκάθαρα. Εθνική, εθνική θέση. Ναι, ναι, ναι. Όχι, 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 Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί. Όχι, να μας πείτε ποια είναι η θέση από αυτό. Καλά, για, σε ποιον απευθύνει την ερώτηση, δεν έχω καταλάβει. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν την απευθύνω σε εσάς. Την απευθύνω στον συνάδελφο εδώ πέρα. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουν πρώτα οι ΑΝΕΛ σε ποιον απευθύνουν την ερώτηση και εγώ θα απαντήσω. Εγώ, κύριε Κομουτσάκο, απευθύνομαι σε εσάς. Ωραία. Η θέση, και λοιπόν... ξέρετε, οι εξελίξεις αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση και δει ο κύριος Βενιζέλος σε κάποια θέματα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Όπως είναι απαντήσω. Και το όνομα της Μακεδονίας, όπως είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις αμετακίνητες προκλήσεις. Η αμετακίνητη ελληνική θέση έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Mm. Πρώτον, επιδιώκεται λύση αμοιβαίως αποδεκτή. Δηλαδή, αν η Ελλάδα αυτό δεν θα τη δεχτεί, δεν θα υπάρξει τι λύση. Τι σημαίνει, ή δεν είναι ξεκάθαρο σας αυτό λέω, το θέμα? Περιμένετε. Αμοιβαίως αποδεκτή. Τι σημαίνει αυτό? Και εμείς προσδιορίζουμε και η Ελλάδα δεν το κάνει τώρα. Το κάνει τα τελευταία 15 χρόνια. Ήμουν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Αφήστε με να γνωρίζω πολύ καλά και σε βάθος το θέμα. Σας αφήνω ότι λοιπόν, να γνωρίζετε και τις περγαμηνές όλες. Πέστε λοιπόν, μου όμως ποια είναι η θέση σας, ξεκάθαρα για το όνομα της Μακεδονίας. Αν θα με αφήσετε χωρίς αυτή την ένταση, την υπερβολική για θέματα που πρέπει να είμαστε πολλά. Λοιπόν, ότι ζητάμε μέσα από τη διαπραγμάτευση μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Δηλαδή, με την οποία θα μπορεί να συμφωνήσει η Ελλάδα. Επί ποιας βάσης όμως. Προσδιορίζουμε και τη βάση. Και λέμε, με όνομα το οποίο έχει γεωγραφικό προσδιορισμό και σύνθετο, αυτή είναι με γεωγραφικό προσδιορισμό, ώστε να μην επιτρέπει το όνομα αυτό να διαμορφωθούν πολιτικές αλυτρωτισμού από τα Σκόπια. Αυτή ήταν η θέση με την οποία πήγαμε και στο Βουκουρέστι το 2008. Δεν μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο απλά, ας πούμε? Γιατί έτσι πώς το λέτε δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο, είναι λίγο κάπως. Σύνθετη ονομασία, δηλαδή όχι Μακεδονία, με κανέναν τρόπο, προφανώς. Σύνθετο, σύνθετο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό είναι η ελληνική θέση όλων των κυβερνήσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ήταν, παρακαλώ, για να τελειώνουμε, θέση την οποία προσυπέγραψε ο αρχηγός του κόμματός σας, ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όταν η θέση αυτή, έτσι ακριβώς διατυπωμένη όπως την έκανα, αναφέρθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και έτυχε το 2007 και έτυχε τις εγκρίσεις της Βουλής. Τότε, η τότε Υπουργός των Εξωτερικών, η κυρία Μπακογιάννη, είχε παρουσιάσει αυτή την ελληνική θέση και ο τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πάνος Καμένος, δεν διαφοροποιήθηκε ποτέ. Τώρα δεν είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Πάνος Καμένος. Αν αλλάζει θέση ανάλογα με το πώς αλλάζει κόμμα, δεν είναι άλλη θέση. Πολύ ξεκάθαρος η κυβέρνησή σας δεν είναι ξεκάθαρη. Δια του κύριου Βενιζέλου που εκπροσωπείται προκειμένου. Εγώ είπα ποια είναι η θέση η οποία αναμετακίνεται. Δεν μας πρόκειται για διαβάτηση. Πότε παρουσιάστηκε και ποιος την υποδέχτηκε. Τώρα αν αλλάζει η θέση ο κύριος Καμένος ανάλογα με το ποιο κόμμα. Ο κύριος Καμένος δεν αλλάζει. Η κυβέρνησή σας που εκπροσωπείται από τον κύριο Βενιζέλο αλλάζει. Δεν ξέρω τίποτα αυτό. Εγώ μπορώ να σας εξηγήσω ότι κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα που υπάρχει στα Βαλκάνια και ειδικά στη σχέση μας με τα Σκόπια είναι ο εθνικισμός, τον οποίο κυρίως τον κατευθύνουν και άλλες δυνάμεις και τον ενθαρρύνουν, και ενώ θα μπορούσε να είχε βρεθεί η σύνθετη ονομασία που να έχει τον όρο Μακεδονία, δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μας, αλλά να ήταν μία η ονομασία για πάσα χρήση, όχι άλλη χρήση μέσα, άλλη χρήση έξω, την ίδια στιγμή. Νομίζω ότι όσο έχει μείνει αυτό το θέμα, έχει φορτώσει πολύ από σύνταγμα με αλυτρωτισμούς, από βιβλία στην παιδεία με αλυτρωτισμούς και να θεωρούν με χάρτες ότι φτάνουν μέχρι και κάτω από την Κατερίνη κλπ. Άρα το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο εθνικισμός και δεν εντοπίζεται μόνο στο πρόβλημα του ονόματος. Το πρόβλημα του ονόματος θα μπορούσε να είχε βρεθεί τότε που όλοι κάνανε συλλαλητήρια ενός χαρακτήρα να μην τα είχατε στολμηθεί η λέξη Μακεδονία, ενώ είχαν προταθεί διάφορες λέξεις που δεν είχαν ούτε καν το Μακεδονία μέσα, όπως ήταν το Βαρντάσκα που μπορούσε να τέτοιο, ή μπορεί να ήταν. Ναι, ένα λεπτάκι, ή αυτό, ή το πρόβλημα με το σύνθετο, πώς το έλεγε γεωγραφικά, το Άνω Μακεδονία, το πρώην
πώς το λέμε, Ιουγκοσλαβική τέτοια της Μακεδονίας, ένα σύνθετο όνομα κλπ. Δηλαδή, αλλά εκεί ενθαρρύνθηκε ένας εθνικισμός, ήταν τότε ο... Και σήμερα η κυβέρνηση Γκλουεύσκη, τέλος πάντων, εκεί απάνω επενδύει. Μάλιστα. Έτσι. Πάντως και εσείς και από λέω... αυτό δεν είστε πολύ. Ναι, κύριε Θεοχαρόπουλε. Όχι, σας λέω ότι είναι ένα πλαίσιο πραγμάτων και δεν είναι μόνο το επιτρέψετε, επειδή. Μπορώ να μένω υπομονητικά να κάνω μία τοποθέτηση. Μπορώ ένα λεπτό. Θέλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Αμέσως, επειδή έχουν πάρει μια φόρα οι ΑΝΕΛ. Μην ασχολείστε με τους ΑΝΕΛ, μεγαλώνει, με την κυβέρνησή σας. Η οποία φόρα σας μεγαλώνει όσο μικραίνετε. Ακούστε, η φόρα σας μεγαλώνει. Ασχοληθείτε με την κυβέρνησή σας, η οποία έχει ισοπεδώσει στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Επειδή παίρνετε φόρα, όλο και περισσότεροι, λοιπόν, με τον κύριο Σαμαρά, αυξάνει, φόρα σας και η φωνή σας όσο μικραίνετε κοινοβουλευτικά. Γιατί σας ενοχλούν οι ανεξάρτητοι? Λοιπόν, ένα λεπτό. Να ρωτήσουμε εμείς, λοιπόν, ποια είναι η θέση του κυρίου Καμένου για το θέμα της Μακεδονίας? Εγώ εσάς ρωτώ, δεν θα... Τι θα μου πείτε? Εσείς έχετε δικαίωμα, αλλά δεν έχω εγώ. Εξαιρετικά δημοκρατικό, πολύ λογικό. Και γιατί σας ρωτάω, ενοχλούν, λοιπόν, οι ανεξάρτητοι, ακούστε, Έλληνες? Ακούστε, όταν απευθύνετε, λοιπόν, ερωτήσεις, θα δέχεστε και ερωτήσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποια είναι η θέση του κύριου Καμένου? Εσάς ερωτώ. Ποια είναι η θέση... Εσείς δεν γνωρίζετε τη θέση του κύριου Καμένου. Τόσο θα μας είπατε προηγουμένως. Δεν σας απαντώ, διότι ο τρόπος που ρωτάτε είναι κακόπιστος. Και ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων από αυτού. Η θέση του κυρίου Καμένου, που ποια είναι αυτή? Δεν οφείλω να σας απαντήσω. Έπρεπε να μάθετε και να έχετε πληροφορηθεί. Ο κύριος Καμένος τόσες φορές μέσα στη Βουλή είναι απολύτως ξεκάθαρος. Υποδείξεις, λοιπόν, δεν έχω. Το προκλητικό, επειδή... σας συμφάκι για τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι τόσο πολύ σας ενοχλούν, να το περιορίσετε και να το κόψετε. Δεν με ενοχλούν καθόλου, να διαφορώ, λοιπόν, πλήρως. Λοιπόν, απλώς παρατηρώ ότι ανεβαίνει η φωνή σας όσο μικραίνεται κοινοβουλευτικά. Κυρία Χρυσοβελόνη, κύριε Κουμουτσάπη, ναι, κύριε Χρυσοβελόνη. Κοιτάξτε εσείς τα επιβιώσετε που έχετε φτάσει από το 40% κοντεύετε να φτάσετε στο 10% και παρακάτω. Και τότε μιλάμε. Κοιτάξτε, μπορείτε να τα βρείτε, λοιπόν, και με τον κύριο Μελά που είναι δίπλα, ναι, και μετά μας θα πούμε. Παρακαλώ πολύ. Ναι, κύριε Θεοχαρόπουλε. Τέθηκαν πάρα πολλά στο τραπέζι, ναι, δεν προλάβαμε να κάνουμε. Να μας πείτε και για τη συνάντηση. Βεβαίως. Όμως θέλω να πω κάποια πράγματα, να επανέλθω λίγο στο αρχικό που ξεκινήσαμε, θα μου επιτρέψετε. Νομίζω αυτά αφορούν την κοινωνία και τη χώρα. Ούτε οι εσωκομματικές έρηδες αφορούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία και τους πολίτες που μας ακούνε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να αφορούν το εσωτερικό των κομμάτων, αλλά δεν αφορούν τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Δεν έχουν εργασία, οι εργασιακές τους σχέσεις χειροτερεύουν και θα πρέπει να καθίσουμε. Μιλάγαμε για ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής κι εσείς. Δεν μιλάγαμε. Δεν μιλάω για το τελευταίο θέμα. Δεν μιλάω για το τελευταίο θέμα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, κύριε Καρόπουλε, σας ακούμε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά, λοιπόν, τα κρίσιμα ζητήματα, να πούμε το εξής. Πρώτα-πρώτα, η κυβέρνηση δεν είναι αν έκανε ή δεν έκανε διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση πηγαίνει και κάνει. Είναι ότι δεν έχει κάνει, κατά την άποψη της Δημοκρατικής Αριστεράς, αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Ναι. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν μιλάω τώρα για αυτή την περίοδο. Και οι απόψεις αυτές τεκμηρώνονται από το εξής γεγονός. Πρώτον, όσον αφορά το δημόσιο χρέος, το οποίο είναι στο 175% του ΑΕΠ και δεν είναι βιώσιμο, ενώ έχει τη δέσμευση των εταίρων ότι έπρεπε να το βάλει αυτό το ζήτημα επίσημα τον Απρίλιο του 2014, όταν πετύχαμε πρωτογενές πλεώνασμα, να το βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη μείωσή του, δεν το έκανε με επιτακτικό τρόπο. Τα ύψη του πρωτογενούς πλεονάσματος της χώρας είναι οι στόχοι, είναι για το 2015 5 δις και για το 2016 9 δις περίπου. Αυτή η στόχη είναι ανέφικτη. Το πρώτο, λοιπόν, που έπρεπε να κάνει στη διαπραγμάτευση είναι να ζητήσει τη μείωση αυτών των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος. Γιατί αν δεν μειωθούν, θα έχουμε συνεχώς νέα μέτρα, όπως και αυτή τη στιγμή αποδέχεται η ελληνική κυβέρνηση νέα μέτρα. Πού το αποδέχεται? Το email που έστειλε στην ουσία, ενώ στην αρχή έλεγε δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, το email που έστειλε ήταν η αποδοχή των παράλογων απαιτήσεων της Τρόικας από ένα σημείο και έπειτα. Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται μια συνολική αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Σε βάθος χρόνου μιλάω, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το ότι δεν έχει γίνει αυτή η αποτελεσματική διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι συνέπειες που βλέπουμε. Υπάρχει, λοιπόν, αβεβαιότητα κοινωνική αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αβεβαιότητα για το πώς θα επιβιώσει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα, απλώς για τα ζητήματα τα γενικά, τα πολιτικά. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ως Δημοκρατική Αριστερά θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν προσπάθεια για αυτά τα ζητήματα να μένουν μακριά από την διαδικασία αυτή των αντιπαραθέσεων, να υπάρχει συνεννόηση και σε μόνιμη βάση, θα έλεγα, όπως επιχειρείται σε πολλά θέματα. Αναφέρθηκε πριν το ζήτημα των Σκοπίων, όπου υπάρχουν θέσεις, παράδειγμα γεωγραφικός προσδιορισμός, μια ονομασία για όλες τις κρίσεις, οι οποίες έχουν υποθεί από αρκετά κόμματα, είναι αλήθεια, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει η συζήτηση από εδώ και στο εξής. Βέβαια, το σημερινό γεγονός, έτσι πως έχει περιγραφεί, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι απαράδεκτο και πρέπει και να γίνουν όλες οι ενέργειες. Από ό,τι άκουσα, γίνονται κάποιες από αυτές. Πράγματι, στο ερώτημα που θέσατε, κύριε Λιάτσο, αύριο έχουμε
Σήμερα δηλαδή πλέον έχουμε τη συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Αριστερά στο πλαίσιο ενός διαλόγου που έχουμε ανοίξει από τα τέλη του καλοκαιριού για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, την εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση. Έχουμε κάνει ήδη μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα αναλυτική με τους οικολόγους πράσινους, η οποία πήγε πολύ καλά. Έχουμε ανοίξει αυτό το διάλογο. Συζητούμε λοιπόν και με το ΣΥΡΙΖΑ στη βάση προγραμματικών θέσεων. Έτσι πρέπει να γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Στη βάση προγραμματικής ατζέντας δηλαδή, συγκεκριμένης, η οποία βάζουμε κάτω τα ζητήματα να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει μια τέτοια προοδευτική διακυβέρνηση για τη χώρα. Κοιτάξτε, τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να πούμε είναι, εμείς έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση από το συνέδριό μας και μετά, και αφορά και αυτή τη συζήτηση. Η πρόταση αυτή λοιπόν λέει ότι χρειάζεται μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου, η οποία δεν περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία και τις συντηρητικές πολιτικές που ασκούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα, και περιλαμβάνει τις δυνάμεις από τη ριζοσπαστική αριστερά, τη δημοκρατική αριστερά, την πολιτική οικολογία, το χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, όπου μπορεί αυτό να εκφραστεί με θέσεις οι οποίες αντιτίθενται στις αδιέξοδες πολιτικές που ασκούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτό το συνολικό πλαίσιο. Ανεξάρτητη Έλληνας. Και το συγκεκριμένο πλαίσιο. Εμείς, κοιτάξτε, εμείς οι θέσεις λέμε ότι καθορίζουν το πλαίσιο. Ναι. Για μας πρέπει να υπάρχουν προοδευτικές. Επειδή είπατε, μίλησατε και για χώρους πολιτικούς. Ναι. Θα σας απαντήσω. Ναι. Εμείς λέμε προοδευτικές θέσεις οι οποίες θα καθορίζουν τη διαδικασία αυτή, και για μας η ανεξάρτητη Έλληνας. Ο κύριος Τσίπας προχθές στο Sky είπε ότι η ανεξάρτητη Έλληνα κρατήσαν μια έντιμη στάση. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, συνεπή στάση. Όσον αφορά τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν μιλάω τώρα για τη στάση τη συνεπή. Μιλάω για άλλο. Μιλάω το εξής, για τις θέσεις προγραμματικές, αν είναι προοδευτικές ή συντηρητικές. Κατά τη γνώμη τη δική μας, οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν θέσεις οι οποίες δεν είναι προοδευτικές με βάση το πρόγραμμα το οποίο θέλουμε εμείς. Κοιτάξτε, τώρα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια προγραμματική συζήτηση, η οποία ίσως θα θέλει διάλογο πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τίθενται, πολλά ίσως να βγήκαν και από την προηγούμενη συζήτηση σε σχέση και με τα εθνικά θέματα και με διάφορα άλλα ζητήματα. Αλλά οι θέσεις εδώ πέρα καθορίζονται, δεν καθορίζονται μόνο, κατά τη γνώμη μας, με μια στάση, η οποία πιθανόν δεν λέμε για το έντιμο, ή δεν βάζουμε τέτοιο ζήτημα δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Βάζουμε όμως ζήτημα γραμμής μεταξύ των προοδευτικών και των συντηρητικών δυνάμεων της χώρας και των απόψεων. Όλα αυτά βέβαια είναι δυναμικά. Η δική μας η θέση λοιπόν είναι ότι σε αυτό το προοδευτικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας πρέπει να περιλαμβάνονται οι προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες αντιτίθενται στη συντηρητική ασκούμενη κυβερνητική πολιτική τη σημερινή, η οποία πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα σχόλιο από την Αναστασία τη Γιάμαλη, η οποία δεν μίλησε σχεδόν καθόλου σήμερα, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία, Αναστασία, και στις επόμενες μέρες. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά, το θέμα της ονομασίας, καλώς ή κακώς, έχει λίγο πολύ κρυθεί από το γεγονός ότι οι περισσότερες μεγάλες χώρες αποδέχονται τον όρο Μακεδονία σκέτο. Όσο πιο πολύ καθυστερεί η επίλυση, τόσο πιο πολύ παγιώνεται αυτή η κατάσταση. Τώρα είναι ευχάριστο που ο Υπουργός Εξωτερικών θυμήθηκε ότι είναι Υπουργός Εξωτερικών κυρίως και δευτερευόντως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εκλογές έρχονται, εξηγούνται αυτά. Τώρα όμως, επειδή η κατάσταση είναι τεταμένη και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στη γεωπολιτική γειτονιά μας, έχει μία σημασία τα ζητήματα εθνικής πολιτικής να μένουν έξω από κομματικούς ανταγωνισμούς, από πλειοδοσίες, από εθνικιστικές κορώνες κτλ. Άλλωστε, το νούμερο ένα εθνικό ζήτημα αυτή τη στιγμή, που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά και από το ΣΥΡΙΖΑ και ορθά νομίζω, είναι το χρέος. Μάλιστα. Εγώ είναι το οποίο δεν είναι βιώσιμο, ναι, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Δεν είναι βιώσιμο το δημόσιο χρέος και δεν είναι εξυπηρετήσιμο, δεν είναι διαχειρίσιμο. Μπορούμε να το πούμε όπως θέλουμε. Πάντως, όχι όπως το λέει ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης με όλους τους τόνους, επειδή έχει κάνει ο ίδιος το PSI, θα πρέπει να πει όλη η χώρα να μπει στη διαδικασία ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Να μπει σε αυτή την παγίδα. Εγώ θα πω ότι σήμερα είπε για εθνική συνεννόηση για τα Σκόπια. Πέραν όμως για τα εθνικά θέματα. Για τα εθνικά θέματα. Δεν είναι το θέμα μόνο. Πέραν όμως από τα εθνικά θέματα, που είναι και αυτά ένα σοβαρό θέμα, εθνική συνεννόηση πρέπει να δημιουργηθεί για την ελληνική οικονομία. Εμείς ζητήσαμε για το δημόσιο χρέος. Και μας αρνήθηκε η κυβέρνηση. Να βρει μια ανάσα ο ελληνικός λαός. Και όχι άλλα από εδώ, μάλιστα, άλλα από εκεί. Και να μην γίνεται τίποτα. Να μην βλέπει καμιά ανάσα. Ευχαριστώ, κύριε Μελά. Ναι, κύριε Χατζηλάμπου. Λέω ότι οι συναντήσεις αυτές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, οικολόγου, ΣΥΡΙΖΑ, κοινωνική συμφωνία κλπ. Είναι χρήσιμες γενικά. Τα κρίσιμα ζητήματα όμως είναι αν σε ένα άμεσο χρονικό διάστημα, άμεσο, χρειαζόμαστε μια πολύ μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και αυτό σημαίνει απέναντι. Όχι απλά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι μια συγκυβέρνηση δύο κομμάτων. Έχει και το ΠΑΣΟΚ μέσα αυτό. Έτσι. Μα το αναφέραμε, την κυβερνητική πολιτική. Λοιπόν, άρα
απέναντι σε αυτούς να υπάρξει μια άλλη κατάσταση, ένα ευρύτερο μέτωπο δυνάμεων που να σημάνει ένα άνοιγμα μιας προοπτικής διαφορετικής. Κύριε Κομουτσάκο, για να κλείσουμε. Η χώρα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προσπάθεια να αφήσει πίσω της μια πενταετία οδυνηρών προσπαθειών. Για να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια και να καταφέρει η χώρα και οι Έλληνες να βγουν από αυτή την ατραπό, απαιτείται το εξής, η εξής προϋπόθεση. Σταθερότητα, σταθερότητα, σταθερότητα. Τίποτε άλλο δεν μπορεί. Όμως δεν είναι συνώνυμη πολιτική, με τις δυτικές επιλογές και με τις αδιέξοδες. Πολιτική αβεβαιότητα. Η σταθερότητα δεν εκφράζει ένα κόμμα. Πολιτική αβεβαιότητα. Αναταραχή. Άκερη προεκλογική περίοδος. Εκβιαστικές εκλογές. Χρησιμοποίηση και εργαλειοποίηση των συνταγματικών θεσμών οδηγούν τη χώρα σε μια αναταραχή που είναι το τελευταίο που χρειάζεται. Η θητεία της κυβέρνησης βρίσκεται στη μέση της και πρέπει να κλείσει όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Και θα κρυθεί, θα Ελλάδα, και θα κρυθεί τότε, θα κρυθεί στο τέλος της θητείας της. Σταθερότητα, 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 σταθερότητα και ένα ακόμα σίγμα, σοβαρότητα, σοβαρότητα, σοβαρότητα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μιχαλέλη, τον κύριο Κουμουτσάκο, τον κύριο Χατζηλάμπρου, την κυρία Ξοβελώνη, τον κύριο Μελά, τον κύριο Θαχαρόπουλο και την αγαπητή την Αναστασία Γιάμαλη. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το βράδυ εδώ στο Contra Channel. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα.